κατεβάζουμε έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος έχει επί της ουσίας δύο άρθρα. Ένα για την ψήφο στα 17. Αυτά τα βασικά σημεία είναι ψήφο στα 17 και κατάργηση του πόνους. Λέω λοιπόν το εξής. Καταρχάς για τους τηλεθεατές σας, η ψήφο, το δικαίωμα του να εκλέγουν, να ψηφίζουν οι 17 άριδες, δεν χρειάζεται 200. Δηλαδή και με 151 ψήφους, απλή πλειοψηφία στην Βουλή. Εάν όμως δεν πάρει από τις αρχές, υπάρχει γνωμοδότηση από αυτού. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το τι ηλικία έχεις δικαίωμα να ψηφίζεις δεν είναι στοιχείο του εκλογικού νόμου. Α, μάλιστα. Δεν άρα στοιχείο. Μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Άρα δεν έχει σχέση με το 200. Δεν έχει σχέση το πώς μοιράζονται οι έδρες, το πώς πρόβλεψη για την. Άρα μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα ψηφίσουν οι 17 στις επόμενες εκλογές. Με 151 ψήφους, δηλαδή απλή πλειοψηφία στην Βουλή. Με ένα άρθρο στο ίδιο νομοσχέδιο, με διαφορετική. Ο νόμος έχει 4 άρθρα. Το πρώτο άρθρο από τα 4. Εάν δεν ψηφίσουν τα 3 άλλα, ή δεν ψηφιστεί επί της αρχής του νόμου, σας εξήγησα. Μόνο αυτό το άρθρο. Ακούστε να δείτε. Στη χειρότερη περίπτωση, για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές, αν θέλετε. Ναι, λέω. Στη χειρότερη περίπτωση, έτσι, ο εκλογικός νόμος θα πάρει, ας πούμε, 153 ψήφους. Ναι. Στην ακραία περίπτωση. Ναι, ότι δεν ψηφίσει. Ακούστε με λίγο. Κύριε Γονόμη, ακούστε με. Ακούστε με λίγο. Λέω, στη χειρότερη περίπτωση για την κυβέρνηση, στην πιο αδύνατη, ναι, ας πούμε, θα πάρει 153 ψήφους. Λοιπόν, οι 17 άριδες θα έχουν δικαίωμα ψήφου σε επόμενες εκλογές. Δεν είναι στοιχείο του πυρήνα του εκλογικού νόμου για να χρειάζεται τα 2/3 της Βουλής. 200. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν, αυτό τελείως το πρώτο. Μάλιστα. Τώρα, η ουσία του εκλογικού νόμου, το να καταργηθεί το πόνους, θέλω να πω δύο πολιτικές σκέψεις έξω από την αριθμητική, την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας πρόβλεψη, αλλά θα το δούμε στη Βουλή. Εκτός το ότι είναι ένα διαχρονικό αίτημα της αριστεράς, όλης της αριστεράς, από τότε που ιδρύθηκε, μιλάει για απλή αναλογική. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, και ένα πάγιο, αν θέλετε, διαχρονικό αίτημα για το πολιτικό σύστημα, ο εκλογικός νόμος να είναι απλή αναλογική, κατατίθεται. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ θεωρώ ότι επικοινωνούμε και με το ΚΚΕ. Δηλαδή, το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτεί, πολιτικά μιλάω, το ότι εκεί που έχουμε έναν εκλογικό νόμο που έπαιρνε 50 έδρες, τις έπαιρνε από το κοινό, αν θέλετε, κουβά της διανομής για όλα τα κόμματα, τους αφαιρούσε και τους έδινε πρημοδότηση στο πρώτο κόμμα, είναι μια τρομακτική, αν θέλετε, αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος, της ισοδυναμίας ψήφου και εδρών, το οποίο νομίζω ότι πια αυτό δεν μπορεί κανένας που αγωνίζεται για την απλή αναλογική να μην το εκτιμήσει πολιτικά. Για το ΠΑΣΟΚ και για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω, σαφέστατα είναι εδώ πέρα άξια εκπρόσωπος, για να μπορέσει να πει ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο οι ίδιοι βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατέθεσαν ακριβώς τον ίδιο εκλογικό νόμο, ακριβώς. Δεν υπήρχαν 17 άριδες μόνο. Δεν είναι αληθές αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι. Μην τον μπερδεύετε. Θα μιλήσετε, σας παρακαλώ. Θα τοποθετηθώ, αλλά μην παραποιείτε την πραγματικότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι τον ίδιο εκλογικό νόμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω παραποιήσει τίποτα στις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις. Τίποτα. Κατέθεσαν πρόταση κατάργησης του μπόνους. Μηδέν. Μπόνους μηδέν. Και εσείς είπατε όχι και δεν το καταργούμε. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Τότε. Όχι, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, κατατέθηκε λοιπόν, αν θέλετε να τα λέμε όλα, 6 Ιουνίου του 2015, 6 Ιουνίου του 2015, τότε που η χώρα πριν ένα χρόνο έκανε όλη αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση και ήταν σε ένα άλλο, αν θέλετε, αν εκείνη τη στιγμή συζητάγαμε για εκλογικό νόμο, τότε μάλλον θα είμαστε όλοι εκτός τόπου και χρόνου. Λέω λοιπόν, κατατέθηκε και έδειξε την πολιτική της βούληση, ότι αυτό εδώ πέρα είναι η πολιτική της άποψη. Μάλιστα, για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια θα κόμμα, ορίστε να έχουμε μια πρώτη. Ωραία. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Ο εκλογικός νόμος ο οποίος κατατέθηκε υπηρετεί
Και αυτό είναι επί της ουσίας την ισοδυναμία της ψήφου. Ό,τι ψηφίσει ο κύριος Οικονομίας, να το πω έτσι απλά, και ό,τι ψηφίσει ο κύριος Κουλάκης, να έχει ακριβώς την ίδια δυνατότητα. Και επειδή από το 2012 έχει αποδείξει τα εκλογικά αποτελέσματα 4 εκλογών, ότι παρόλο που υπάρχει ένα τρομακτικό μπόνους 50 εδρών, δηλαδή παίρνω 50 και τα δίνω στο πρώτο κόμμα. Παρόλα αυτά, κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν έβγαλε αυτό που ήθελε να υπηρετήσει ο εκλογικός νόμος των μονοκομματικών κυβερνήσεων, ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Έβγαζε πάντοτε κυβερνήσεις που έπρεπε να κάνουν συνεργασία. Έτσι λοιπόν έχουμε μπει σε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό και επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το νέο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες να ψηφίζουν όχι με το χαμένη ψήφο, δεν βγαίνει, δεν κάνει, αλλά με το ότι με ποιον πολιτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά έχουν μεγαλύτερη συμφωνία. Είναι προσφορά ο εκλογικός νόμος. Οι πολίτες ψηφίσανε και το Γενάρη και